Με το στόμα ανοιχτό, άφωνοι από τις σκηνές που εκτυλίσσονται μπροστά τους μέσα στη Βουλή, με έναν βουλευτή να βρίσκεται πεσμένο στο πάτωμα και τον συνάδελφό του που τον γρονδοκόπησε να συγκρατείται εδώ για να πέσουν οι τόνοι και να τερματιστεί το επεισόδιο. Οι ύβρις και οι φωνές συνεχίζονται, με τις εικόνες ντροπής να κάνουν από το μεσημέρι το γύρο του διαδικτύου. Δράστης της επίθεσης, ο ανεξάρτητος πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, Κωνσταντίνος Φλώρος, που γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο. Μάταια οι ψυχρεμότεροι προσπαθούσαν να αποτρέψουν την επίθεση. Ο κύριος Φλώρος σηκώθηκε εκνευρισμένος κάποια στιγμή από το έδρανό του και κινήθηκε προς το μέρος που βρισκόταν ο κύριος Γραμμένος. Είδα ότι ανταλλάξανε κάποιες κουβέντες. Υπήρχε μια σοβαρή ένταση. Μόλις ο Κωνσταντίνος Φλώρος βγήκε από την αίθουσα της Ολομέλειας και είδε κοντά του τον Βασίλη Γραμμένο, του επιτέθηκε με τις ύβρις να διαδέχονται η μία την άλλη. Δυστυχώς ο κανονισμός δεν προβλέπει αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά. Γι' αυτό και τολμώ να πω είναι αρκετά υπηικής, γιατί όταν τον φτιάχναμε νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε σε στοιχειωδώς λογικούς ανθρώπους. Το θερμόμετρο της έντασης είχε αρχίσει να ανεβαίνει λίγο νωρίτερα στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση που είχε υποβάλει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου. Είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για μια σειρά διαδικτυακών επιθέσεων σε βάρος του από άτομα που θεώρησε πως είχαν πάρει κατευθύνσεις και εντολές από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριζε ο ανεξάρτητος βουλευτής, κάποια στιγμή προκλήθηκε από τον κύριο Γραμμένο και απάντησε. Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές. Βούλωσέ το εσύ σκουπίδι. Άντε! Μάνα σου, εσένα τη μανούλα σου θα... Θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα, θα το θυμάσαι παλιό... Και θα ξαναπιάσεις το στόμα σου τη μάνα μου, ρε καρ... Το συγκεκριμένο διάλογο πάντως διαψεύδει η Ελληνική Λύση. Τον εν λόγω διάλογο έδωσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος για κακούργημα πλέον, αλλά και κάποιοι καλοθελητές που επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελληνική Λύση, επινοώντας τον ως γραμμή υπεράσπισης. Ο κύριος Γραμμένος βγαίνει πρώτος από την αίθουσα και σε αυτό το σημείο σηκώνεται ο Κωνσταντίνος Φλώρος, αποφασισμένος όπως αποδείχθηκε να του επιτεθεί. Εσύ θα βρίζεις τη μάνα μου, ρε κα... που η αδελφή μου πήγε να χάσει το παιδί της χθες εξαιτίας σου, κα... Τη μάνα μου, ρε, θα σε. Πέσε κάτω, τον έριξε κάτω, κάτι τέτοιο. Ναι. Παρενέβησαν οι φρουροί. Ναι, φυσικά ήταν οι φρουροί εκεί. Ναι. Και άλλοι βουλευτές για να χωρίσουν. Την ώρα της επίθεσης στο βήμα βρισκόταν ο Κυριάκος Βελόπουλος με τις φωνές και τη γενικότερη αναστάτωση να τον αναγκάζουν να διακόψει. Μου κάνει νοήματα και κινήσεις περίεργες. Αυτό είναι κοινοβούλιο. Δεν θα το κάνουμε τραμπούκα εδώ μέσα. Αν θέλει να τραμπουκίσει, πάμε έξω να τραμπουκίσουμε. Εδώ είναι Βουλή. Το φρούραχο. Και επειδή δεν το μάθατε, γι' αυτό και τιμωρήστε εσείς. Αυτό δεν το καταλάβατε. Η αναστάτωση συνεχίζεται με τους αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου να ενημερώνουν για τα όσα έγιναν μπροστά τους και τις πρώτες εικόνες να δίνουν τροφή για συζητήσεις. Το θεωρώ βάρβαρο. Βάρβαρο. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε παρορμητισμούς, αλλά είναι βαρβαρότητα να χτυπάς συνάνθρωπός. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη ως πρόεδρος της Βουλής για αυτό το περιστατικό. Αισθάνομαι ότι με αφορά και εμένα, έγινε σήμερα πριν λίγο εδώ έξω από την Ολομέλεια. Θα φροντίσουμε ώστε οι συνέπειες αυτής της πράξης να είναι όσο το δυνατόν πιο βαριές. Με εντολή του κυρίου Τασούλα, ο Κωνσταντίνος Φλώρος προσήχθη από τη φρουρά της Βουλής και οδηγήθηκε το μεσημέρι με τη διαδικασία του αυτοφόρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για παράβαση του άρθρου 157 του ποινικού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο αποτελεί κακούργημα η βιαιοπραγία εναντίον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να υψώσουν τείχος αλληλεγγύης και σεβασμού απέναντι στις προκλήσεις των ακροδεξιών που θέλουν να μετατρέψουν σε ζούγκλα τη Βουλή και την ελληνική κοινωνία. Καταδικάζουμε απερίφραστα και ανεπιφύλακτα τις πράξεις βίας που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αμέσως μετά το επεισόδιο, ο ανεξάρτητος βουλευτής αποβλήθηκε για 15 μέρες από τις διαδικασίες του σώματος. Οι βιαιοπραγίες, οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού μας γυρίζουν σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της ανεπίστρεπτα και η κοινωνία έχει συνολικά απορρίψει. Οφείλουμε ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να στεκόμαστε απέναντι και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε σε όλες αυτές τις λογικές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος του γκρεμού. Τέτοιες πράξεις είναι απαράδεκτες και εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. Δεν έχουν θέση στο Κοινοβούλιο χειροδικία, αλλά και ύβρις.
Μετά τις εικόνες ντροπής, η Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου. Να μην είναι ούτε το κοινοβούλιο ούτε η κοινωνία μας πεδίο δράσης για την ακροδεξιά και τα φασιστικά μορφώματα. Ο φασισμός και η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με νομικά τερτύπια, αλλά πρέπει ο λαός να τον τσακίσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Βασίλης Γραμμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένο στο πρόσωπο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τους γιατρούς. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του μετά όσα έγιναν πριν από λίγες ώρες στη Βουλή να κυριαρχούν στην επικαιρότητα και να προκαλούν διαδοχικές αντιδράσεις. Θλιβερά, εξοργιστικά, όπως και αν τα χαρακτηρίσει κανείς, και λίγα λέει όσα έγιναν το μεσημέρι στη Βουλή. Λοιπόν, το επεισόδιο ξεκινάει εδώ. Βλέπετε μία φωτογραφία. Είναι στο βήμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κουβέντα γίνεται για την άρση της ασυλίας του, η οποία και ψηφίστηκε. Φαίνεται ότι ανάμεσα στους δύο βουλευτές έχει υπάρξει κάποια λογομαχία, έχει προηγηθεί κάποια λογομαχία. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή με τον μπλε σακάκι και τον κύριο Γραμμένο, ο οποίος κάθεται. Ο κύριος Φλώρος περνάει μπροστά του. Προφανώς, το ξαναλέω, έχουν υπάρξει λόγια μεταξύ τους πριν. Του κάνει αυτήν την κίνηση που βλέπετε ο κύριος Γραμμένος, αν προσπαθεί να τον σταματήσει, να του πει κάτι, να κάτι γίνεται μεταξύ τους. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν πίσω στα ορεινά της Βουλής. Η έξοδος πίσω μου είναι η έξοδος που βλέπει στον άγνωστο στρατιώτη, για να έχετε και μια γεωγραφική, ας πούμε, εικόνα. Στη συνέχεια, ο κύριος Φλώρος βγαίνει, όπως το βλέπετε εδώ. Και στην πόρτα της Βουλής τον ακολουθεί και ο κύριος Γραμμένος. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του περιστατικού. Η συνέχεια του περιστατικού είναι από ένα ενσταντανέ εδώ. Συμβαίνει λοιπόν το άθλιο, το απαράδεκτο, το αδιανόητο μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Ο βουλευτής Φλώρος να γρονθοκοπεί, να επιτίθεται και να ρίχνει κάτω τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο. Ξαναλέω, δεν έχει προηγούμενο στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι ακριβώς από το πλάνο που είχε ο φωτογράφος που καθόταν στη γωνία, γι' αυτό και τη βλέπετε έτσι κομμένη, με τον Βασίλη Γραμμένο να είναι κάτω, να έχει δεχθεί τα χτυπήματα και στη συνέχεια να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Θα πάω στο Παναγιώτη Τζανετάτο στη Βουλή.